μας στον coach του Φιλωτίου, τον κύριο Γιώργο Προμπονά. Coach, ήταν για την ομάδα σου σήμερα από την Ελλάδα, Σύρολα. Θα μου επιτρέψετε να δώσω συγχαρητήρια, καθώς η ομάδα ήταν διαβασμένη, δεν άφησε διαδρόμους και πολύ δύσκολα πέρασε ένα εκ των φαβορί, κατάξει του πρωταθλήματος από το Φιλώτη. Πες μου πώς το ζήσες λίγο από το μπάγκο και αν είσαι έτσι, σου αφήνει μια πικρή γεύση αυτή η σημερινή ήττα. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας μας για την προσπάθεια την οποία έκανε καταρχήν να βρεθούν αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα στην έναρξη του παιχνιδιού. Mm-hmm. Πείτε μου πριν μπω στο αγωνιστικό το κομμάτι, τώρα εγώ δεν είμαι ούτε διοίκηση, αλλά εκφράζω πικρία με αυτό που γίνεται. Εμείς είπαμε να συμμετέχουμε ως ομάδα, γιατί τα παιδιά δουλεύουν όλα, δεν υπάρχει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εδώ. Αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής. Έχουμε εκφράσει στην ΕΠΣ Κυκλάνου και στον κύριο Φρέρη, ο οποίος καταβάλει προσπάθεια να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα, το τόσο προβληματικό, ότι τα παιχνίδια τα θέλουμε τις Κυριακές. Εάν δεν μπορούσε να το τηρήσει αυτό, έπρεπε να το είχε πει εξ αρχής στη διοίκηση να μην συμμετέχει η ομάδα. Στη δεύτερη φάση. Δεν έχουμε παίξει κανένα παιχνίδι την Κυριακή μέχρι στιγμής. Τελειώνει η δεύτερη φάση. Αυτή την πικρία την έχουμε. Και χτες δεν ξέραμε αν θα παίξουμε Σάββατο ή Κυριακή. Δηλαδή, τι προπόνηση θα κάνω εγώ. Θα κάνω του προπόνηση της παραμονής ή της Παρασκευής, αν να παίξουμε την Κυριακή. Αφήνει ένα ερωτηματικό. Όλα αυτά νομίζω ότι ο κύριος Φρέρης πρέπει να σέβεται περισσότερο και τους εαυτούς μας που ασχολούμαστε εδώ πέρα, αλλά και το σωματείο. Ο πρόεδρος με πρόβλημα υγείας είναι στην Αθήνα, ούτε αυτόν δεν σεβάστηκε. Ζητήσαμε το παιχνίδι να γίνει την Κυριακή όπως είχε οριστεί και ξαφνικά την Τετάρτη το μεσημέρι για κάποιους λόγους άλλαξε και το βάλανε 11.30 ώρα το Σάββατο εδώ. Να φεύγουν τα παιδιά από τις δουλειές του και να έρθουμε εδώ να συμπληρώσουμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι χρειάζεται σεβασμός και στον εαυτό μας και στους ποδοσφαιριστές και πάνω απ' όλα στο σωματείο, το οποίο όπως είπαμε εξ αρχής, εμείς κατεβήκαμε για τις εμπειρίες. Δεν κατεβήκαμε ούτε γιατί είχαμε την ποιότητα της ομάδας. Κατεβήκαμε για τις εμπειρίες, αν θέλουμε του χρόνου να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να δούμε τις δυσκολίες, να χτιστεί η ομάδα. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ξέραμε ότι παίζουμε με ένα από τα φαβορί. Εγώ θα βάλω και τον Πύργο μέσα σαν φαβορί μαζί με τον Παναξιακό. Μην τον βγάζετε έξω την ομάδα του Πύργου. Και έμπειρους παίχτες έχει και προπονητική και καλή ποιότητα. Ξέρουμε τις δυσκολίες των αντιπάλων. Έχουμε εφαρμόσει αυτό το πλάνο στο παιχνίδι μας με το να δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και να περιμένουμε. Και να προσπαθούμε με κλεψίματα και με στατικές φάσεις να πετύχουμε κάποιο γκολ. Με πίκρανε και με εκνεύρισε το χρονικό σημείο το οποίο δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, ναι. Και μια αδράνεια, ναι, μια ολιγορία. Έχει ο αντίπαλος την ποιότητα αυτό, έχει τις στατικές φάσεις, το ξέραμε. Ήταν μια έμπνευση του Μανουδάκη. Η έμπνευση και η ποιότητα βέβαια του ποδοσφαιριστή, του Παυλόπουλου, που έχει αυτή την ικανότητα, είναι ικανός σκόρερ, να τελειώσει τη φάση. Αυτό το χρονικό σημείο μας επηρέασε. Παρ' όλα αυτά είπαμε να το συνεχίσουμε έτσι, να ρισκάρουμε λίγο στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορώ να πω ότι σταθήκαμε άτυχοι στη φάση που κάναμε, γιατί εμείς, για μας οι τελικές είναι πολύ λίγες στα παιχνίδια, στη φάση αυτή που θα μπορούσε να αλλάξει το σκορ, να δημιουργήσουμε, να βάλουμε περισσότερα δύσκολα στον αντίπαλο. Mm-hmm. Στο τέλος ρισκάραμε περισσότερο, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουν χώροι ανοιχτοί, πάλι υπήρχε ποιότητα και πέτυχε το δεύτερο γκολ και τέλειωσε το παιχνίδι ο αντίπαλος. Mm-hmm. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Σύρου, κάνει τη δουλειά της. Αλλά και εμείς, ξαναλέω για μια ακόμα φορά, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός σε όλους εδώ και στο σωματείο. Έγινε coach. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την προσπάθεια της ομάδας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.